Μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αλλά και πολλοί γονείς, άνοιξαν μάτια και αυτιά για να μάθουν από τη μία οι μαθητές πώς μπορούν να οργανώσουν σωστά το χρόνο τους για το διάβασμα και από την άλλη οι γονείς να γνωρίσουν νέους τρόπους ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά με το πρόγραμμά τους. Όλα αυτά στο πρώτο σεμινάριο για φέτος που διοργάνωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισσάς Ηρακλείου. Θέλουμε πραγματικά να δώσουμε το μήνυμα ότι ο τρόπος έχει αξία. Η διαδικασία της μελέτης θέλει τρόπο, θέλει τεχνικές, θέλει οργάνωση. Το άγχος των εξετάσεων είναι πάντα ένας βραχνάς για γονείς και μαθητές, οι οποίοι χάνουν ακόμα και τον ύπνο τους από το έντονο στρες. Τα φροντιστήρια Πουκαμισσάς όμως δίνουν τη λύση. Στο δωρεάν σεμινάριο παρουσιάστηκαν πρακτικές οδηγίες για ένα παραγωγικό διάβασμα που φέρνει και το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι πρόγραμμα μελέτης. Μαθητή τρίτης λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών και πραγματικά έχει αξία να δει κανείς την οργάνωσή του, πώς μπαίνουν οι ώρες των μαθημάτων του σχολείου και πώς μετά προσαρμόζουμε τις ώρες του φροντιστηρίου και στη συνέχεια τις μελέτες που είναι έγχρωμες, κάθε μάθημα διαφορετικό χρώμα. Η ποσότητα της μελέτης λοιπόν είναι εδώ, μετακινούνται εύκολα προκειμένου να προσαρμόζονται στις ανάγκες της εβδομάδας, όπως επίσης έχει αξία να δει κανείς πώς εν ώψη ενός διαγωνίσματος οργανώνεται η μελέτη με μεγάλη διασπορά μέσα στη βδομάδα για να προετοιμαστεί σωστά για το διαγώνισμα. Την ίδια ώρα, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, με τους περισσότερους μαθητές πλέον να έχουν κολλημένο το κινητό στο χέρι. Τα φροντιστήρια Πουκαμισσάς συζήτησαν για τη σοβαρότητα αυτού του προβλήματος και πώς η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να μετριαστεί. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό τα τελευταία χρόνια, είναι και δική μας αγωνία. Όχι να αποκοπούν από την τεχνολογία, αλλά να μπορέσουν να τη μετριάσουν, να μπορέσουν να τη βάλουν στο πρόγραμμά τους, να ξέρουν πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κύριος Μανώλης Μαυράκης, φιλόλογος και διευθυντής των φροντιστηρίων Πουκαμισσάς Ηρακλείου, με την αίθουσα του επιμελητηρίου να γεμίζει ασφυκτικά από ανθρώπους που έφτασαν από κάθε γωνιά της πόλης.